Ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι μαζί μας, ο κύριος Κλειάνθης Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Μιχάλαρε. Ο κύριος Μιχάλαρος δεν είναι μαζί μας, κύριε Νικολαίδη. Είμαστε οι δυο μας. Ναι, πάμε. Μάλιστα. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός? Μυρίζει άνοιξη σιγά-σιγά, μπορούμε να πούμε. Άνοιξη μύριζε, κυρία Κωνσταντίνου, από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρι. Σωστό, δεν είναι. Σωστό. Έχετε δίκιο. Φαινολογικά, έτσι, υπάρχει η επιστήμη της φαινολογίας ή φαινομενολογίας, όπου γίνεται μελέτη, ας πούμε, κάποιων φαινομένων ή της άνθησης κάποιων φυτών ή της έλευσης πληθυσμών, πουλιών κλπ. Που είναι ενδεικτικά της αλλαγής του κλίματος έτσι προς το καλοκαίρι, την άνοιξη ή αντίστοιχα προς το χειμώνα. Είδατε ότι οι αμυγδαλιές είχαν ανθίσει από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρι. Ναι. Είδατε επίσης ότι εγώ χτες είδα χελιδόνι. Έτσι. Κάποιες μέρες τώρα έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα χελιδόνια. Αυτό είναι ένδειξη ότι αλλάζει γενικότερα το κλίμα στην περιοχή της Κύπρου. Πάμε προς το θερινό κλίμα, έτσι, με τη μετάβαση από το χειμώνα προς το καλοκαίρι μέσω της άνοιξης, με θερμοκρασίες οι οποίες είναι καθαρά ανοιξιάτικες. Θα έλεγα θερμοκρασίες του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου και του Απριλίου, τις έχουμε τώρα. Τις είχαμε και τελευταίο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρι, τις έχουμε και τώρα τον Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κωνσταντίνου, 21 βαθμοί περίπου η θερμοκρασία στο εσωτερικό της Κύπρου, γύρω στους 17 με 19, 20 βαθμούς στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, ενώ η ώρα είναι 12 και 5 και έχουμε άλλες 2 ώρες για τη μεσουράνιση του ήλιου και τη λήψη της μέγιστης θερμοκρασίας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι θερμοκρασίες είναι αρκετά έτσι πάνω από το κανονικό, είναι σημαντικά πάνω από το κανονικό, αισθητά πάνω από το κανονικό και θα παραμείνουν έτσι μέχρι και τη Δευτέρα. Στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω στους 6 βαθμούς, στα παράλια γύρω στους 8, στα ψηλότερα ορεινά γύρω στους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, μικρή πιθανότητα για σχηματισμό παγετού υπάρχει για τα ψηλότερα ορεινά και τις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδος. Με αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόλις ένα ύψος του 0,01 μέτρου το χιόνι στην πλατεία Τρόοδους, όπου υπάρχει και ο αισθητήρας μέτρηση του χιονιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και από ό,τι σας έχω αναφέρει δεν περιμένουμε κάτι το σημαντικό μέχρι για τη Δευτέρα και δεν φαίνεται δυστυχώς και κάτι που να μας δίνει ελπίδες για δυναμική για βροχή, μάλιστα όπως το έχετε πει, από το μέσο της ερχόμενης εβδομάδας και μετά. Ναι. Άρα βροχές όχι. Συνεπώς ούτε και χιόνι στα ψηλότερα ορεινά. Βροχές μικρή πιθανότητα όπως σας έχω αναφέρει τη Δευτέρα για τα, για τα ορεινά, για τοπική ελαφρά βροχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και ακολούθως δεν φαίνεται κάτι το σημαντικό που να δείχνει οργανωμένη βροχή. Είμαστε με ένα δυτικό ρεύμα αέρα, με ένα ζωνικό ρεύμα αέρα όπως ονομάζεται στην γλώσσα της μετεωρολογίας. Δυτικό ρεύμα το οποίο δεν έχει εν πάση περιπτώσει σημαντική κύμανση πάνω του που να προϊονίζει την ουσιαστική αλλαγή του καιρού στην περιοχή της Κύπρου, παρόλο που ο Μάρτιος ως ένας καθαρά ασταθής μήνας λόγω θερμικής αστάθειας έτσι, κάποιες φορές μας επιφυλάσσει και θερμοκρασίες κάτω του κανονικού για την εποχή. Είχαμε την πρώτη εβδομάδα είχαμε τις αρχές της εβδομάδας ένα τέτοιο σύστημα που μας επηρέασε. Δεν αποκλείεται στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον του Μαρτίου να έχουμε ακόμα ένα τέτοιο σύστημα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, κύριε Νικολαίδη. Το Μάρτι ξύλα φύλαγε. Είναι ασταθής ο μήνας αυτός. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αστάθεια του Μαρτίου είναι χαρακτηριστική. Είναι ο μήνας ο οποίος συνδέει την καρδιά του χειμώνα, Γενάρη, Φλεβάρι, με την άνοιξη, Μάρτις, Απρίλης. Η ατμόσφαιρα ήδη άρχισε να... και η κατανομή χρόνου ημέρας νύχτας άρχισε να γίνεται, να ισοκατανέμεται. Πάμε στην 21η Μαρτίου που έχουμε την εαρινή ησημερία, ίση η διάρκεια ημέρας και νύχτας. Μετά την 21η Μαρτίου θα έχουμε αύξηση της ημέρας σε σχέση με τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει η ημέρα μέχρι να φτάσουμε τις 21 Μαΐου που έχουμε τις μεγαλύτερες διάρκειας ημέρας στο βόρειο ημισφαίριο. Μάλιστα. Και με όλα τα συνεπακόλουθα.
αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί ο ήλιος θα μας επηρεάζει με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σωστό. Δεν φτάνουν συστήματα στην Κύπρο, οπότε δεν υπάρχουν ουσιαστικές νεφώσεις που να περικόψουν την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν έχουμε ουσιαστική βροχή με όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και τότε το σκηνικό. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε